Κύριε Μαυρομάτη, είστε και εσείς επιστημονικός σύμβουλος στο Μουσείο Ηρακλειδών, διδάσκων στη Σχολή Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Μάλιστα. Θα θέλαμε λίγο να μιλήσουμε για τα εκπαιδευτικά προγράμματα, τα καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα που υπάρχουν και για μαθητές αλλά και για εκπαιδευτικούς στο Μουσείο. Πολύ ευχαρίστω. Κοιτάξτε, υπάρχει το βασικό πρόγραμμα Παίζω και Καταλαβαίνω, και το οποίο είναι σε καθημερινή βάση, δηλαδή επισκέψιμο από τα σχολεία. Και υπάρχουν και τα κυριακάτικα προγράμματα, μέσα στο οποίο, μέσα στο κυριακάτικο πρόγραμμα εντάσσεται το «Κατασκευάζω και ανακαλύπτω», που είναι πρόγραμμα προσαρμοσμένο στην κατασκευή αντικειμένων, κυρίως μηχανικών κατασκευών και ηλεκτρικών κατασκευών, πάνω στο οποίο γίνεται μελέτη αξιοποιώντας τόσο τα μαθηματικά, όσο τη φυσική, αλλά επιπλέον και την τέχνη. Είναι μία, θα λέγαμε, έκφραση αυτού του διεθνώς χαρακτηρισμένου STEAM, που είναι το ακρονίμιο του Science, Technology, Engineering, Mathematics and Art, και έχει να κάνει με την σύγχρονη αντίληψη της διαθεματικότητας στον χώρο της εκπαίδευσης. Μπορούμε να πούμε δηλαδή κάπως ότι το πρόγραμμα Παίζω και Καταλαβαίνω είναι λίγο πιο θεωρητικό, αν μπορούμε να το θέσουμε έτσι, ενώ το Κατασκευάζω και Ανακαλύπτω έρχεται λίγο να ασχοληθεί πιο θετικά με την πράξη, δηλαδή η μάθηση εκεί έρχεται μέσα από την κατασκευή. Ναι. Το Παίζω και Καταλαβαίνω έχει έτοιμες κατασκευές, πάνω στις οποίες κανείς όταν ασχολείται ανακαλύπτει πράγματα που ξαφνιάζουν, που δημιουργούν ερωτήματα. Και αυτά τα ερωτήματα είναι η αφορμή για να ξεκινήσουμε να κάνουμε στη συνέχεια την συζήτηση. Στο πρόγραμμα «Κατασκευάζω και ανακαλύπτω», το αντικείμενο κατασκευάζεται από ένα πλήθος ετερόκλητων αντικειμένων, τα οποία εκ πρώτης όψεως δεν προειδεάζουν σε τίποτα. Στην συνέχεια γίνεται η κατασκευή και πάνω στην κατασκευή γίνεται η μελέτη των οποιονδήποτε φαινομένων και η προσέγγιση των μαθηματικών ενιών. Η διαφορετικότητά τους λοιπόν βρίσκεται στο ένα, είναι έτοιμα τα εκθέματα, στο δεύτερο κατασκευάζονται από τα ίδια τα παιδιά. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η τέχνη, όπως και τα μαθηματικά, έρχονται να καλύψουν λίγο διαφορετικές ανάγκες του ανθρώπου. Δεν ξέρω αν είναι και η ίδια ανάγκη κατά βάση, αλλά έχει διαφορετικές εκφάνσεις των αναγκών του ανθρώπου. Πώς αυτά τα δύο, που ίσως με πρώτη ματιά φαίνονται αποκλίνοντα, συγκλίνουν τελικά? Πολύ σωστό το ερώτημα και πολύ σημαντικό. Κοιτάξτε, για να μπορέσει να γίνει αντιληπτό αυτό, φανταστείτε ένα νόμισμα. Στη μία όψη είναι η τέχνη, στην άλλη όψη είναι η επιστήμη, μέσα στην οποία εντάσσονται και τα μαθηματικά. Στην πρώτη όψη είναι η ατομικότητα. Στη δεύτερη όψη, εκεί που είναι τα μαθηματικά, στην τέχνη δηλαδή, είναι η ατομικότητα. Στη δεύτερη όψη είναι η συλλογικότητα. Εκείνο που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι πώς κανείς μπορεί να ξεκινήσει από αυτά που ο ίδιος αντιλαμβάνεται και ο ίδιος θέλει να εκφράσει, άρα είμαστε στον χώρο της τέχνης, και στην συνέχεια με βάση τις προκλήσεις αυτές να οδηγηθεί στην αναζήτηση μιας αλήθειας. Η αλήθεια όμως, επειδή πρέπει να είναι αλήθεια συλλογική, υπόκειται σε κανόνες και δεσμεύσεις, κοινέ συμφωνίες των ανθρώπων. Εκεί πέρα έρχεται η επιστήμη. Και εκεί βρίσκονται και τα μαθηματικά. Έτσι λοιπόν, η υπόθεση της τέχνης και η υπόθεση των μαθηματικών είναι διαφορετικά, αλλά είναι συμπληρωματικά. Είναι η ίδια μας η φύση. Τα παιδιά λοιπόν που έχουν τη δυνατότητα μέσα από τα διάφορα προγράμματα του Μουσείου να έρθουν σε επαφή και με την τέχνη και με τον περίεργο και καινοτόμο αυτό τρόπο που μας περιγράψετε και με τα μαθηματικά και να μάθουν, πώς αντιδρούν, πώς συμμετέχουν, πώς ανταποκρίνονται σε όλο αυτό το ενδιαφέρον παιχνίδι? Είναι πολύ σημαντικό κανείς να διαπιστώσει ότι πάνω σε ένα έργο του Μοντριάν ή του Μιρό ανακαλύπτει κανείς δομές που έρχονται από τα βάθη των αιώνων και από τότε, από την εποχή ιδιαίτερα που θεμελιώθηκαν τα μαθηματικά, από την εποχή των Πυθαγορείων. Είναι πολύ σημαντικό δηλαδή να δει κανείς έναν ζωγράφο, δύο ζωγράφους, θα μπορούσαμε να πούμε και τον Καντίνσκι, θα μπορούσαμε να μιλήσουμε και για τον Κλέη και για πολλούς άλλους, να αγωνιούν και να αναζητούν τη βάση της τέχνης, της ζωγραφικής,
στις αρχές της επιστήμης, δηλαδή εκείνες που πρωτοθεμελιώθηκαν στην αρχαία Ελλάδα από τους Πυθαγόριους. Η καθετότητα λοιπόν και ο Μοντριάν ή ο Σόλεουι με τον Θαλή έρχονται να δέσουν αρμονικά. Και αυτό ακριβώς, αυτήν ακριβώς την ετερόκλητη, όπως είπατε στην αρχή, παρουσίαση των δύο πραγμάτων, έρχονται να συνειδητοποιήσουν τα παιδιά ότι δεν είναι τόσο ετερόκλητο, αλλά έχει τη βάση της σύνδεσής τους. Και εκεί ανακαλύπτουν την ομορφιά και εκεί ενθουσιάζονται και εκεί θέλουν να πούν ότι ούτε η τέχνη είναι στη μία άκρη που ο καθένας μπορεί να την κάνει, ούτε τα μαθηματικά είναι στην άλλη άκρη που ελάχιστοι μπορούν να το κάνουν. Και αυτή είναι και η επιτυχία. Πολύ ωραίο και πάρα πολύ ενδιαφέρον. Εξαιρετικό λοιπόν το έργο σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τη συζήτηση και για τη φιλοξενία. Και εμείς σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά.